Μου κάνει τρομερή έκπληξη ότι συνεχίζεται αυτό το αντισυριζαϊκό παραλήρημα. Έχω πει πάρα πολλές φορές και το επαναλαμβάνω και σήμερα ότι το θέμα του νόμου, της τάξης και της ασφάλειας είναι βασικό. Κανένας δεν μπορεί να το μεταχειρίζεται ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Βεβαίως, το να βγαίνει κάποιος και να πετάει τούβλα και τσιμεντόλιθος από μία ταράτσα απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν την υπηρεσία τους και την δουλειά τους, ορίζει ο νόμος τι είναι, δεν θα το ορίσω εγώ. Δεν θα το για αυτά που έγιναν εκεί. Τοποθετούμε ως ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Οικονόμου, γι' αυτό δεν φωνάξατε. Γι' αυτό δεν με φωνάξατε. Μισό λεπτό, κύριε Ζαχαριάδη. Η επιχείρηση έγινε το Σαββατοκύριακο. Ένα λεπτό. Βγάλατε μία ανακοίνωση ως κόμμα που να πείτε καταδικάζουμε αυτή τη βία των τραμπούκων κλπ. Είναι δεκτό και θεμητό κάθε εκπομπή, κάθε κανάλι, κάθε δημοσιογράφος να έχει μία ατζέντα ιεράρχης θεμάτων και να θεωρεί ότι αυτό σήμερα είναι το πρώτο ζήτημα της χώρας. Mm-hmm. Σε αυτό απαντώ λοιπόν. Θεωρείτε ότι δεν είναι. Θεωρείτε ότι δεν είναι. Θεωρώ ότι είναι οι αρνητικές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Έπρεπε να υπάρξει νεκρός αστυνομικός για να το βέβαια, συζητήσουμε, κύριε όχι Ζαχαρία. Βέβαια, όχι τότε, βέβαια, τότε. Όχι βέβαια. Και παρακαλώ να μην παίζετε με αυτά. Ποιος παίζει, κύριε Ζαχαριάδη? Εσείς που με εσείς ρωτάτε, που με ρωτάτε ότι αν πρέπει να το ιεραρχήσω ψηλά ή χαμηλά με το αν υπάρξει, γιατί να υπάρξει νεκρός αστυνομικός παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Φέρνετε εδώ πέρα πρωί-πρωί τους εμπριστές της δημόσιας γνώμης. Δυσκολεύεστε, κύριε Ζαχαριάδη. Ποιοι είναι αυτοί οι εμπριστές? Δυσκολεύεστε. Δεν δυσκολεύομαι καθόλου, σας απαντώ. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι εμείς υπερασπιζόμαστε εγκληματικού χαρακτήρα ενέργειες και να πετροβολείτε ο κόσμος. Γι' αυτό σας επιτίθεται η αστυνομική. Σας παρακαλώ. Και σας λένε ότι τους καλύπτεται. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Αυτό δεν πέντε χρόνια έρχομαι, κύριε Οικονόμου, στην εκπομπή σας. Ναι, δεν βγάζει νόημα αυτό που λέτε. Βγάζει μια χαρά. Και τι θέλετε τώρα όχι, να δημιουργήσετε? Γιατί δεν βγάλατε μια ανακοίνωση? Σας παρακαλώ. Αυτό ρωτάμε. Σας παρακαλώ. Μπορώ να πω τη γνώμη μου. Μα τι να πείτε, δεν εντάξει, λέτε τη γνώμη σας. Εντάξει, μα τώρα εδώ πέρα να σας πω γύρω γύρω. Μην φωνάζετε, κύριε. Όχι φωνάζουμε γιατί ενοχλούμε. Μιλήστε, ρωτήσεις κάνουμε εδώ. Και σας ρωτάμε κάτι συγκεκριμένο. Όχι, δεν κάνετε ερωτήσεις, κυρία Αστασοπούλου. Προηγουμένως, κάνετε τον εμπρισμό της κοινής γνώμης με το αν πρέπει να υπάρξει νεκρός αστυνομικός. Ποιος το είπε αυτό, κύριε Ζαχαριάδη? Εσείς ρωτήσατε. Δεν ακούσατε, μάλλον. Εσείς. Ρωτάω συγκεκριμένο πράγμα. Ερώτηση από το οποίο βγαίνει και τοποθέτηση. Οι συγκεκριμένοι ήθελαν νεκρό αστυνομικό, κατά τη γνώμη σας, ναι ή όχι? Δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ τι θέλει ένας παρανοϊκός, πετάει τούβλα. Τσιμεντόλιθο έριξε. Ναι. Στα κεφάλια αστυνομικών. Λοιπόν, το καταδικάσατε σε αυτό? Το καταγγέλιο εδώ, σας λέω ότι είναι απαράδεκτο. Εδώ δεν το είπαμε. Με 48 ώρες καθυστέρηση. Τι 48? Αργήσατε, στο πρώτο δευτερόλεπτο το είπα, κύριε Οικονόμου. Όχι τώρα. Στο πρώτο δευτερόλεπτο. Το Σάββατο στο πρώτο είναι δευτερόλεπτο. Δευτέρα. Από το να προσπαθούν όμως κάποιοι. Οι αστυνομικοί θα περίμεναν μια κουβέντα από εσάς. Λέω λοιπόν και έχω πει επανειλημμένα, εσείς προσπαθείτε με τρόπο που εγώ δεν συμφωνώ, εν πάση περιπτώσει, να φτιάξουμε ένα δίπολο, η καλή, ο νόμος και η τάξη, και ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι με αυτούς οι οποίοι θέλουν νεκρούς. Εσείς δεν είστε με τον νόμο και την τάξη? Βεβαίως. Α, είστε. Βεβαίως είμαι με τον νόμο και την τάξη. Πρέπει να το αποδεικνύετε κιόλας. Βεβαίως. Αποδεικνύεται. Από πού? Διότι επί των ημερών μας, κύριε Οικονόμου, και τα είχαμε πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό το τραπέζι, είχαν γίνει επιχειρήσεις οι οποίες είχαν κυνηγήσει το έγκλημα, είχαν κυνηγήσει τα ναρκωτικά και έτσι πρέπει να συνεχίσει η αστυνομία. Λοιπόν. Βεβαίως εμείς δεν θέλουμε ένταση, βεβαίως δεν θέλουμε ανομία, αλλά δεν μπορώ και το λέω πραγματικά να έρχομαι επειδή με τιμάτε και με καλείτε συχνά στην εκπομπή σας, κάθε λίγο και λιγάκι και να λέω, εγώ δεν είμαι ταξίαρχος, κύριε Αναστασοπούλου, να σας πω της αστυνομίας. Σας είπα και επί των ημερών μας έγιναν. Εγώ περιμένω τον απολογισμό του δελτίου. Έχουμε σήμερα λιγότερα ναρκωτικά στο κέντρο από ό,τι είχαμε την προηγούμενη περίοδο. Αν είναι έτσι, θα πω μπράβο. Αν δεν είναι, θα πω να γίνει δουλειά. Είναι πιο ασφαλής ο κάτοικος στο Μενίδη? Αν είναι έτσι, θα πω μπράβο. Εάν δεν είναι, θα πω να γίνει δουλειά. Μάλιστα. Η παραβατικότητα σε γειτονιές πέριξ του κέντρου με μικρές και μεγαλύτερες κλοπές έχει χαμηλώσει ή δεν έχει χαμηλώσει? Εσείς κατηγορείστε άλλο ότι αυτό, και άλλο να μου λέτε, αν εγώ το βράδυ. Εσείς κατηγορείστε για ανοχή σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι τα μηδιακά κέντρα προσπαθούν να το δημιουργήσουν αυτό. Ότι εγώ το βράδυ κουβαλάω τσιμεντόλιθους για να γίνονται επιθέσεις σε ανθρώπους. Η πολιτική κάλυψη δεν έχει σημασία. Για να γίνονται επιθέσεις σε ανθρώπους. Θα σοβαρολογείτε. Ένα τέταρτο τους καταγγέλλω. Ένα τέταρτο λοιπόν, καταγγέλλω αυτό το πράγμα. Τώρα εντάξει, για να χαμηλώσουμε λοιπόν, και τους τόνους σιγά σιγά. Θέλω να είναι όμως κάτι σαφές. Όχι τώρα, μετά το διάλειμμα, κύριε Ζαχαριάδη.